auf jeden Fall verstehen. Vielleicht mal wieder von der Galoschen mit. Für 6. Ja. Ja, das kann man sehen. Galoschen schmeckt. Er lacht auch noch. Το γενικό της θέμα θέλω να τους πω και διαφορετικό του. Ενδιαφέρον ακούγεται ότι μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα για την υπόθεση. Αυτό θα ήταν καλύτερο να σας το πει η συγγραφική μας ομάδα. Εγώ αρχίζω έτσι. Φυσικά. Λοιπόν, η αρχική ιδέα ήταν να δουλέψουμε πάνω σε ένα κόμικ που υπάρχει στο βιβλίο της πολιτικής αγωγής της έξι τάσης που μιλάει για τον ρατσισμό και τη διαφορετικότητα. Τι μάλλον είναι αυτό, καλέ! Από εκεί και πέρα, οι δύο τάξεις συνεργάστηκαν και διαμόρφωσαν την ιστορία και τους διαλόγους. Η ταινία μας μιλάει για τις προσπάθειες ενός νέου αφρικανικής καταγωγής που ψάχνει να νοικιάσει σπίτι. Μέχρι τώρα του έχουν αρνηθεί διάφορα με διάφορες προφάσεις και είναι απογοητευμένος. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έχει Έλληνες φίλους που θέλουν να του βοηθήσουν. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους σκηνοθέτες. Βεβαίως. Λοιπόν, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η τελεία σας? Γύρισμα δεν έχει αρχίσει ακόμα, απλά κάνουμε πρόβες, χωρίς σκηνικά και κουστούμια. Είμαστε λίγο αγχωμένοι, επειδή έχουμε προθεσμία να προλάβουμε, αλλά νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Σε λίγο θα κάνουμε την τελευταία πρόβα, με ρόλους, χωρίς μακιγιάζ και κουστούμια. Και βεβαίως θα το κάνουμε μέσα στο σχολείο. Μπορούμε να δώσουμε και μια γεύση στους τηλεθεατές μας? Βεβαίως. Μια στιγμή. Στάθη, νομίζω ότι προηγουμένως το παράκανες με την προφορά του Έντι. Εξάλλου ο Έντι έχει μείνει πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Έχει πάει και σε ελληνικό σχολείο. Νομίζω καθόλου προφορά. Συμφωνώ. Οκ, no problem. Παιδιά, ισχύα! Πρόξιμη. Ο Στέλιος πράγει εισαγγελίες. Η φίλη του Τζίνα είναι μαζί στο δωμάτιό του όταν χτυπάει το κινητό του. Καλά, σιγά να μην βρουν να τον νοικιάσουν αυτοί. Δεν έχουν ακούσει για κρίση, μου φαίνεται. Ναι. Έλα, βρήκες τίποτα? Μπα, όλα φόλες, εσύ? Μου είπε γίνε καλό στη Νεάπολη, θα πάω να το δω το απόγευμα. Θα έρθεις? Δεν μπορώ ρε εσύ, έχουμε εργασίες στη σχολή. Καλά, θα πάω μόνος μου. Αν και... Τι αν και, αν δεν καθαρίζω εγώ. Εσείς ασχοληθήκατε με τη διάλογη το ρόλο? Εμείς, ναι. Πώς ήταν η δουλειά σας? Υπήρχε δυσκολία στην επιλογή των ρόλων. Καταλαβαίνετε ότι όλοι θέλανε τον πρωταγωνιστικό. Είχαμε να διαλέξουμε άτομα που ήθελαν να παίξουν τον Έντι, το φίλο του το Στέλιο, την διοκτήτρια, τις φίλες της. Τι άλλο? Την οικογένεια των μεταναστών και τους φίλους που βοηθούν στη μετακόμιση. Η ομάδα σας σχεδιάζει τα κοστούμια και τα ντεκόρ. Ήταν δύσκολη αυτή η δουλειά για εσάς? Καθόλου. Τα κοστούμια ήταν ελάχιστα και τα εξωτερικά γυρίσματα θα γίνουν κοντά στο σχολείο. Το χρώμα του make-up, καλό. Η περούκα όμως δεν μ' αρέσει. Είναι μεγάλη. Να δούμε σε αυτά με τα μακριάτικα. Δεν μου λέτε. Τον Έντι θα τον δείξουμε με μπόρο, το φίλο το Στέλιο. Είπαμε ότι θα φοράει ένα σάκο στον ώμο και θα έχει ένα κινητό. Το κινητό δεν θα φαίνεται. Θα φαίνονται τα ακουστικά με τα οποία και καλά θα ακούει μουσική. Τώρα που το σκέφτομαι, μια χαρά ακούει. Τι τα θέλουν τα CD? Η σκηνή με την ιδιοκτήτρια και τις φίλες της. Τελικά, πού θα πίνουν τον καφέ? Προτιμώ στην κουζίνα. Το κάνει πιο καθημερινό. Δεν έχεις άδικο. Οπότε από ρούχα... Ρόμπες, όπως είπα. Άρα εγώ δεν θα χτενίσω. Κρίμα, θα στις έφτιαχνα εγώ. Σκηνή δεύτερη. Η Σούλα και οι φίλες της στη κουζίνα. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Τόσοι που πέρασαν κανένας της προκοπής. Ποιος θα έρθει εδώ, χρυσή μου? Μόνο κανένας μπατίδι, δεν ξέρω κι εγώ από πού. Λοιπόν, μάθατε τι έπαθε η Ρούλα.
Έφυγε ο δικός και της άφησε ένα νίκη απλήρωτο. Τι να περιμένεις από τέτοιους. Μην το λέτε αυτό. Η Λένα από το ενίκια σε άλλο δαπούλ δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω τι λέει η Λένα, αλλά εγώ αυτό που λέω είναι παπούτσι από τον τόπο. Παιδιά, ησυχία! Μίτσο, τι γίνεται με την κάμερα? Έτσι. Σε λίγο έρχεται ο Σωτήρης με τον Τρίποδα. Σκηνή τρίτη. Ο Έντι ζητάει το σπίτι από την κυρία Σούλα. Παρακαλώ. Ήρθα για το σπίτι που νοικιάζεται. Νοικιάστηκε, ναι, αρέ. Γεια σας, τι θα θέλατε? Καλησπέρα κυρία, θέλουμε να δούμε το σπίτι που ενοικιάζεται. Δυστυχώς νοικιάστηκε. Αχ, κρίμα. Χαίρετε. Σκηνή πέμπτη. Ο Στέλιος πάει να ζητήσει το σπίτι από την κυρία Σούλα. Γεια σας, η κυρία Σούλα. Ίδια. Εσείς ήταν που τηλεφωνήσατε για το σπίτι? Μάλιστα. Περάστε κανονίστε και σε την πόρτα. Έχει δύο δωμάτια, σωστά? Ναι, είναι αρκετά ευρύχωρο. Ρωτάει, ήρθα εγώ και ένα συγκάτοικο μαζί μου. Ωραία, θα μοιράσετε και τα έξοδα. Ο συγκάτοικός σας? Δυστυχώς, δεν μπόρεσε να έρθει. Είχε μάθημα στη σχολή του. Ωραία, παιδιά. Τι έχουμε τώρα, Νίκη? Βγαίνει ο Στέλιος με το συμβόλαιο στο χέρι και λέει: ωραία λοιπόν, τα λέμε το Σάββατο στη μετακόμιση. Ωραία λοιπόν, τα λέμε το Σάββατο στη μετακόμιση. Ωραία λοιπόν, τα λέμε το Σάββατο στη μετακόμιση. Τα λέμε. Συγγνώμη, ήθελα να σου δείξω ένα σκίτσα για τη σκηνή της μετακόμισης. Πολύ ωραία. Να δούμε πού θα βρούμε φορτηγό. Θα το κλέψουμε. Τι λες, καλέ? Εννοώ στο μοντάζ. Δεν θα το φέρουμε εδώ. Θα γυρίσουμε στην αγορά, κοντινό, και μετά θα δείξουμε τα παιδιά που κουβαλάνε. Οκ, αυτό γίνεται. Τρόβα τελευταία σκηνής. Οχ, συγγνώμη. Πού είπαμε θα είναι αυτές? Στην αρχή βλέπουν από τον μπαλκόνι και μετά πάνε να γνωρίσουν το συγκάτι. Πρόβα τελευταία σκηνής. Ποιος είναι ο συγκάτοικος τελικά? Δεν τον ξέρω. Λογικά είναι αυτός με το μπλε παντελόνι. Πάω να ρωτήσω. Θα ήθελα να ξέρω τι κουβαλάει εδώ μέσα και δεν τα πετάει. Παλιατζίδικο θα ανοίξει. Πού πάνε αυτά? Στο πίσω δωμάτιο. Προσοχή όμως, μην πάθουν τίποτα τα CD του. Θα μας φάει. Προσοχή παιδιά, λελώνει. Δεν μου λες, νεαρέ, εσύ είσαι ο συγκάτοικος του Στέλιου. Όχι, κυρία Σούλα. Ο Έντι είναι αυτός με τον πόγο. Αυτός με τον πόγο. Αυτός με τον πόγο. Αυτός. Αυτός.